είπε και η Κατερίνα, στις 15 του μήνα κλείνουν 100 χρόνια από τη δολοφονία της Ρόζας και του Λίχνερ. Στο τελευταίο άρθρο, το οποίο δημοσιευότανε στην Κόκκινη Σημαία τη μέρα που δολοφονήσανε τη Ρόζα και το Λίχνερ, η ίδια η Ρόζα μας λέει γιατί αξίζει τον κόπο να συζητάμε ζητήματα σαν τα σημερινά. Σας διαβάζω από το άρθρο της Ρόζας. Ολόκληρο το μονοπάτι του σοσιαλισμού σε ό,τι αφορά την επαναστατική πάλη είναι στρωμένο με βροντερές ήττες και μόνο. Κι όμως την ίδια στιγμή η ιστορία προελάβνει χωρίς δισταγμό. Βήμα το βήμα προς την τελική νίκη. Πού θα ήμασταν σήμερα χωρίς αυτές τις ήττες, από τις οποίες αντλούμε ιστορική πείρα, κατανόηση, δύναμη και ιδεαλισμό. Σήμερα όμως προχωράμε προς την τελευταία μάχη του προλεταριακού ταξικού πολέμου. Στέκουμε πάνω στα θεμέλια αυτών ακριβώς των ιτών και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε χωρίς καμία από αυτές, γιατί η κάθε μια συμβάλλει στη δική μας δύναμη και κατανόηση. Η ίδια η Ρόζα μας λέει γιατί αξίζει να συζητάμε τις μάχες τις οποίες έχουν δώσει οι προηγούμενοι από μας και γιατί ιδιαίτερα ακόμα και οι ήττες δίνουν στην εμπειρία, προσφέρουν στη συζήτηση. Να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας με μία εικόνα τι ήταν ακριβώς η Γερμανία για να μπορέσουμε να μπούμε στο περιβάλλον της εποχής. Η Γερμανία του 14 ήταν η δεύτερη βιομηχανική δύναμη του κόσμου. Είχε μια γιγάντια ηλεκτροκίνητα βιομηχανία με εργοστάσια στο Βερολίνο, σιδηρουργίες, καλλιουργία στη Ρουρ, ανθρακορυχία στη κεντρική Γερμανία, ναυπηγεία, λιμάνια. Άρα μιλάμε για μια ανεπτυγμένη βιομηχανική χώρα, για έναν αναπτυγμένο καπιταλισμό για τα δεδομένα της εποχής. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινάει τον Ιούλιο του 14. Ο μεγάλος πόλεμος, όπως τον λέγανε. Η περίοδος στην οποία θα συζητήσουμε είναι βγαίνοντας ουσιαστικά το τέλος αυτού του πολέμου, πώς ήρθε το τέλος και τη συνέχεια. Άρα, για να έχουμε μία εικόνα, πρέπει να δούμε τι πέρασε αυτή η κοινωνία ουσιαστικά μέσα στο διάστημα του πολέμου. Τα θύματα ήταν 8,5 εκατομμύρια φαντάροι, στρατιώτες και 13,5 εκατομμύρια άμαχοι. Η Ευρώπη καταστράφηκε, η παραγωγή στη Γερμανία είχε πέσει κάτω από το μισό της παραγωγής που υπήρχε το 1914. Η ελλείψη τροφίμων, η πείνα και οι κακουχίες ήταν κάτι τρομακτικό. Περίπου 800.000 Γερμανοί είχαν πεθάνει από την πείνα. Το 15-16 δίνανε 160 γραμμάρια ψωμί την ημέρα, 135 γραμμάρια κρέας την εβδομάδα και 50 γραμμάρια λίπος. Και ήταν οι καλές χρονιές, διότι το 18 η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Κατέρευσε η διανομή τροφίμων και ήταν ο χειμώνας του γογγυλιού. Δηλαδή φτιάχνανε ψωμί από γογγύλια, μαρμελάδα από γογγύλια, καφέ από γογγύλια, άντε να ζήσουνε έτσι από τα γογγύλια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο να δούμε τι ακριβώς ήταν, πώς διοικιόταν η Γερμανία και ποιες ήταν οι πολιτικές δυνάμεις. Η Γερμανία ήταν μια αυτοκρατορία, το Reich όπως το λέγανε. Το πιο ισχυρό ήταν το προσικό κράτος που κάλυπτε τη μισή έκταση της αυτοκρατορίας
και υπήρχαν ένα ψηφιδωτό ουσιαστικά από βασίλεια, πριγκιπάτα, ελεύθερες πόλεις, 27 συστατικά μέρη. Αποδεχόντουσαν την Προσία βέβαια σαν κυριαρχία, αλλά υπήρχαν και τοπικές εξουσίες. Υπήρχε ένα κοινοβούλιο, το Reichstag, και ένας αυτοκράτορας. Στην πραγματικότητα το κοινοβούλιο ψήφιζαν μόνο οι Άρενες, πάνω από 25, με ειδικές προϋποθέσεις, και ουσιαστικά είχε μόνο δικαίωμα βέτο για να ξαναπαραπεμφθεί κάποια απόφαση στον αυτοκράτορα. Άρα δεν ήταν μια συνηθισμένη αστική δημοκρατία. Ουσιαστικά ήταν μια δημοκρατία στην οποία την κρατική μηχανή τη διοικούσε ουσιαστικά η αριστοκρατία των πρόσωπων γεωκτημόνων, και υπήρχε από την εποχή του Μπίσμαρκ, δηλαδή από το 1870 περίπου, μία συνεργασία ουσιαστικά που έδινε και τη δυνατότητα στην μπουρζουαζία να λειτουργεί μέσα σε αυτό το κράτος, και έτσι είχε ταυτίσει σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντά της. Απέναντι σε αυτό υπήρχε το S5, το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το καμάρι του Διεθνούς Σοσιαλιστικού Κινήματος πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λειτουργούσε περίπου για 45 χρόνια. Ήταν ουσιαστικά μια συνένωση των δυνάμεων των μαρξιστών, των επαναστατικών, θα λέγαμε, με τους λασαλικούς, σχηματικά με τους ρεφορμιστές μπορούμε να πούμε, και όλα αυτά τα χρόνια, τις 45 χρόνια, στην πραγματικότητα αύξανε τη δύναμή του. Ξεκίνησε το 1881 με 312.000 ψήφους και είχε φτάσει το 12 στις εκλογές να πάρει 4.000.000 και 110 βουλευτές. Πριν τον πόλεμο είχε 1.100.000 μέλη. Έβγαζε 90 ημερήσιες εφημερίδες, δούλευαν 267 δημοσιογράφοι και είχε 3.000 επαγγελματικά στελέχη. Ηγείτο συνδικάτων τα οποία είχαν 2.000.000 μέλη. Και όχι μόνο αυτό. Είχε νεολαίστικες ομάδες, εργατικά σχολεία, γυναικείες οργανώσεις, αθλητικά σωματεία. Ήταν δηλαδή κάτι περισσότερο από ένα πολιτικό κόμμα. Ήταν χώρος και τρόπος ζωής για την εργατική τάξη. Προφανώς ήταν όχι μόνο ένα μαζικό εργατικό κόμμα, αλλά η μεγαλύτερη εργατική οργάνωση σε όλο τον πλανήτη. Μιλάμε για ένα τέτοιο κόμμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και το ρόλο που έπαιξε η σοσιαλδημοκρατία μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Βέβαια, σε αυτό το κόμμα υπήρχαν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είχαν ξεκινήσει από νωρίς, από τον τρόπο σύστασής του, τα δύο κομμάτια. Έτσι λοιπόν, από πολύ νωρίς, από το 1891 ξεκίνησαν τα πλακώματα. Παραδείγματος χάρη για το αν οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να αναλαμβάνουν δημόσια αξιώματα ή όχι. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν, για να σας θυμίσω κάτι, ήταν η δημιουργική ασάφεια. Τα θυμάστε και από το ΣΥΡΙΖΑ, ε. Δηλαδή, ο Κάουτσκι έπαιζε αυτόν τον ρόλο. Υπήρχαν διατυπώσεις, δηλαδή, οι οποίες λέγανε βεβαίως, βεβαίως η Επανάσταση, βεβαίως ο σοσιαλισμός, αλλά στην καθημερινότητα, στην πράξη, ήταν οι μικρές πολιτικές μάχες της καθημερινότητας, οι μεταρρυθμίσεις, οι μικροί πολιτικοί στόχοι. Βέβαια, οι διαμάχες οξυνόδουσαν. Μετά το 1905, η Ρόζα γράφει το «Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση». Είχε και ένα κακό αποτέλεσμα το S5 στις εκλογές του 7 και έτσι υπήρχαν τρεις τάσεις μέσα στο κόμμα. Η δεξιά πτέρυγα, Έμπερτ Μπράουν, Σάιντερμαν, μεταρρυθμιστές, οι οποίοι λέγανε ότι το επίπεδο ζωής της εργατικής τάξης είναι ψηλό και συνδέεται ουσιαστικά με την ευμάρεια των δικών μας καπιταλιστών και προφανώς με την εξάπλωση του γερμανικού υπεριαλισμού. Η αριστερή πτέρυγα, Ρόζα, Λίπνερ και οι υπόλοιποι, οι οποίοι λέγανε δευτερεύουσα διαδικασία οι εκλογές, βασικό οι οικονομικοί αγώνες
που ανοίγουν τον δρόμο για μαζικές απεργίες και για επαναστατικές συγκρούσεις. Και ήταν αντίθετη βέβαια στο μιλιταρισμό και στις συμπεριαλιστικές βλέψεις. Και υπήρχε και το κέντρο. Η παλιά φρουρά, Κάουτς και Πέμπελ, γενικά οριστολογούσανε, δεν θέλανε να χαθεί ο όμορφος μηχανισμός και παρότι στα λόγια δεν αποδεχόντουσαν να φύγουν οι μεγάλοι στόχοι, στην πραγματικότητα δεν συζητούσανε θέμα επανάστασης. Οι ιδέες βέβαια της δεξιάς ήταν βαθιά ρεζωμένες, ιδιαίτερα στα κομμάτια που ζούσαν μέσα από το πολιτικό σύστημα. Αλλά και οι ιδέες του κέντρου επίσης ήταν πολύ δυνατές μέσα στον επαγγελματικό μηχανισμό που κρατούσε όλο αυτό το κόμμα και δεν θέλανε βέβαια να χαλάσει αυτή η όμορφη μηχανή. Το μεγάλο σοκ έρχεται με τον πόλεμο όταν το S5 συνθηκολογεί ουσιαστικά και ψηφίζει τις πολεμικές πιστώσεις που εκεί αρχίζει να επικρατεί η τρέλα. Ξέρετε τα σχετικά, ο Λένιν δεν το πίστευε, η Ρόζα έπαθε την πλάκα της και πάει λέγοντας. Ουσιαστικά, για να πάρετε μια ιδέα για το πώς απομονώθηκε ουσιαστικά η αριστερά σε αυτό και κατέρευσε, προσπαθώντας να μαζέψουν τους αριστερούς, έστειλε η Ρόζα και ο Λίπνερ 300 τηλεγραφήματα για να κάνουν μια συγκέντρωση να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Από τους 300 εμφανίστηκε μόνο η Τσέτκιν και γίνανε 3. Και όχι μόνο αυτό, αντιμετώπιζαν και κάτι ακόμα πιο δύσκολο. Το S5 συνεργαζόταν με την αστυνομία. Απαγόρευε να κάνουν συσκέψεις. Λογόκρινε στις κομματικές εφημερίδες τα άρθρα, τα αντιπολεμικά. Μέσα σε αυτό λοιπόν, ενώ είχε υποταχθεί στην πρώτη ψηφοφορία τον Αύγουστο ο Λίπνερ, στη δεύτερη ψηφοφορία η οποία γίνεται 3 Δεκέμβρη του 1944, ψηφίζει ενάντια στις πολεμικές πιστώσεις, ψηφίζει ενάντια στις πολεμικές πιστώσεις και γίνεται βέβαια το σύμβολο του αντιπολεμικού αγώνα. Εδώ όμως χρειάζεται να απαντήσουμε σε 2 ερωτήματα. Γιατί έκανε 4 μήνες ο Λίπνερ για να σπάσει την πειθαρχία του S5 ή γιατί η αριστερά, η αριστερή πτέρυγα ήταν τόσο αδύναμη. Στην πραγματικότητα η αριστερή πτέρυγα ποτέ δεν επιδίωξε να οργανωθεί σαν μια συγκροτημένη ομάδα ενάντια στην ηγεσία του S5. Και συγχρόνως οι απόψεις οι οποίες κυριαρχούσαν στην ηγεσία, παραδείγματος χάρη της Λούξεμπουργκ, ήταν ότι η σχέση δηλαδή σοσιαλιστικού κόμματος και τάξης έπαιξαν τον ρόλο τους. Δηλαδή είχε μια σωστή άποψη για το μαζικό αγώνα, μια υπερεκτίμηση στο ρόλο της μαζικής δράσης για το ξεπέρασμα του ρεφορμισμού, συγχρόνως με την υποτίμηση της σημασίας προφανώς της ανεξάρτητης συγκρότησης και δράσης μέσα στο S5. Η Λούξεμπουργκ λογοκρίθηκε από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος και όταν πια απαγορεύτηκε τελείως και κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κυκλοφορήσει η αντιπολεμική άποψη, αποφάσισαν να εκδώσουν ένα περιοδικό το οποίο το ονόμασαν Διεθνής. Εξού και η αρχική ονομασία της ομάδας ήταν Διεθνής. Έβγαλε το πρώτο τεύχος το 15 και κατευθείαν κατασχέθηκε. Μετά από αυτό, από την άνοιξη πια του 15, εκδίδουνε πολυγραφημένα τα γράμματα του Σπάρτακου. Εξού και πήρε στη συνέχεια αυτή η συγκρότηση την ομάδα Σπαρτακιστές. Προφανώς το όνομα το πήρανε από τον ηγέτη των δούλων της Ρώμης, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και επίσης το ψευδόνυμο που χρησιμοποιούσε η Ρόζα, το Γιούνιους. Το Γιούνιους
ήταν από τον Λούκιους Ιούνιους Βρούτους, ένα Ρωμαίο συγκλητικό με οικογενειακή αντιμοναρχική παράδοση που λέγεται ότι ίδρυσε τη δημοκρατία. Είχε διαβάσει βέβαια προφανώς σχετικά η Ρόζα και έκανε τις επιλογές και για τον Σπάρτακο και για αυτό το ψευδόνυμο. Ανάμεσα από το 14 και το 18, στην πραγματικότητα όλη αυτή η ηγεσία, η ηγετική ομάδα της αριστερής πτέρυγας, Λίπνερ, Μέριν, Γιόγκισες, Μπράτλερ, μπαινοβγαίνουν από τις φυλακές ή τους στέλνουν στο μέτωπο για να κόψουν τη δυνατότητά τους να δράσουν. Στα μέσα του 16, πια, οι δεξί του S5 συνέχιζαν να υποστηρίζουν τον πόλεμο και επέβαλαν αντιαπεργιακή εκεχηρία στα συνδικάτα, ενώ η αριστερά προπαγανδίζει βέβαια ενάντια στον πόλεμο ανταρσία, μαζικές απεργίες, οι κεντρώοι είναι αντίθετοι στη μαζική δράση, αλλά υποστηρίζουν πια διαπραγματεύσεις για το σταμάτημα του πολέμου που έχει τραβήξει. Εκεί λοιπόν, ενώ συζητάνε μεταξύ τους οι σπαρτακιστές τι θα γίνει, αν θα φύγουνε και θα φτιάξουνε χωριστή οργάνωση, επειδή χρονοτριβούν και καθυστερούν αυτή τη διαδικασία, στην πραγματικότητα τους βγαίνουν μπροστά οι κεντρώοι, το κεντρώο κομμάτι, και έτσι το Μάιο του 16 ο Χάραζε στο Ράιστακ καταγγέλει την κυβέρνηση για τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών, τον υποστήριξαν 33 βουλευτές. Αυτόματα η ηγεσία τους διαγράφει. Εκεί παίρνει ένα άλλο καινούριο δίλημα πολιτικό στους δικούς μας, στην ομάδα Σπάρτακος δηλαδή, και τους μπαίνει το πρόβλημα τι θα κάνουμε. Θα πάνε μαζί με τους κεντρώους ή θα προχωρήσουν και θα δημιουργήσουν ένα δικό τους σχηματισμό. Τελικά δημιουργήθηκε, επέλεξαν να είναι μειοψηφία στο κοινό σχήμα, δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο S5, το U-S5, το οποίο είχε 120.000 μέλη και η δεξιά πτέρυγα με 170.000 μέλη παρέμεινε βέβαια να είναι το S5. Πριν φτάσουμε στη διαδικασία της Επανάστασης του Νοέμβρη, να δούμε και τι γινόταν μέσα στο κίνημα, μέσα στους αγώνες, στη διάρκεια αυτή των χρόνων πολέμου. Του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου έχουμε στη Γερμανία τρία μεγάλα απεργιακά κύματα και μία εξέγερση στο στράτευμα. Το πρώτο απεργιακό κύμα είναι το 16, όταν την Πρωτομαγιά βγάζει ένα λόγο ενάντια στον πόλεμο σε μία συγκέντρωση ο Λίπνερ, τον φυλακίζουνε και ξεκινάει όλο τον Ιούνιο το Βερολίνο να είναι στο πόδι. Απεργίες, διαδηλώσεις, κατεστάλλει. Το δεύτερο κύμα, τον Απρίλιο του 17, μετά τη Φεβρουαριανή Επανάσταση στη Ρωσία, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση της εργατικής τάξης και αυτή τη φορά το απεργιακό κύμα είναι σε όλη τη Γερμανία. Ξανά η Τάτε. Η τρίτη, το Γενάρη του 18, μετά την Οκτωβριανή, κάτω από την έγκλη και το φως της Οκτωβριανής. Εκεί, από τα μέσα Γενάρη, έχουμε μεγάλες απεργίες. Στο Βερολίνο ξεκινάει η πρώτη μέρα με 400.000 απεργούς, η δεύτερη 500.000. Εκεί καταστολή επίσης φοβερά σκληρή, σταματάει και αυτή την απεργία, αλλά πια έχουμε το US5, το οποίο και αναπτύσσεται ραγδαία σε σχέση με το S5. Έχει ενδιαφέρον για τη συνέχεια της συζήτησης το ότι υπήρξε και μια πρώτη ανταρσία ναυτών τον Αύγουστο του 17 για τις συνθήκες ζωής. Και εδώ στην πραγματικότητα είναι ο ρόλος των επαναστατών. Είναι ένα δίκτυο που φτιάχνεται από μέλη του US5, την ηγεσία την έχουν 5 ναύτες, κάνουν μια συνέλευση με 600 ναύτες και προκειμένου να καταστήλουν την ανταρσία τους εκτελούν τους 5.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια χώρα μέσα στην οποία μέσα σε αυτές τις συνθήκες η εργατική τάξη και οι επαναστάτες δίναν αγώνες. Η επανάσταση που σταμάτησε τον πόλεμο, η επανάσταση του Νοέμβρη. Ουσιαστικά μετά τη συμφωνία του Μπρεστ-Λιτόφσκ, οι Γερμανοί στρατοκράτες, αφού αποσύρθηκε η Ρωσία από τον πόλεμο, είχαν το πολύ φαϊνό σχέδιο ότι θα μεταφέρουμε όλες τις δυνάμεις από το ανατολικό μέτωπο στο δυτικό μέτωπο, θα κάνουμε επίθεση εκεί, μάλιστα ήταν οι τρεις περίφημες αιαρινές επιθέσεις και θα τους πάρουμε τα σόβρακα. Αισιοδοξία, αυτά εδώ όσο νουπο νικάμε και τελειώνουμε και πράγματι κάνουν τις επιθέσεις, με τη μόνη διαφορά είχε μπει και η Αμερική με τους συμμάχους στον πόλεμο και κάνουν αντεπίθεση και ό,τι πήρανε με την επίθεση τους τα παίρνουν πίσω και όχι μόνο αυτό, σπάνε και τις γραμμές και φτάνουν μέχρι την τελευταία γραμμή άμυνας των Γερμανών, την περίφημη γραμμή Χίντεμπουργκ, όπου εκεί καταλαβαίνουν οι Γερμανοί στρατηγοί ότι έχουν χάσει τον πόλεμο. Τι να κάνουνε, τι κάνουνε σε αυτές τις περιπτώσεις οι αστεί, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Μπαίνει το S5 μέσα σε αυτή την κυβέρνηση και ξεκινάνε διαπραγματεύσεις για να κάνουν ανακοχή. Σε αυτές οι σύμμαχοι τους συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο που φέρθηκαν στη Σοβιετική Ρωσία. Τους λένε αφήστε τα σάπια, ό,τι έχετε κατακτήσει τα παίρνουμε και αποικίες κλπ. Μάλιστα στείλανε στο Wilson στην Αμερική την πρόταση, ο οποίος τους απάντησε τρία πράγματα. Παίρνουμε ό,τι έχετε κατακτήσει, σταματάει επιτόπου ο υποβρυχιακός πόλεμος που κόστησε στους Αμερικανούς και εξορίζεται τον Κάιζερ. Αυτό δεν μπορούσαν να τα δεχτούν. Βέβαια, οπότε συνέχιζαν τον πόλεμο παρόλο που ξέρανε ότι ήταν τελειωμένος. Μιλάμε δηλαδή για χιλιάδες θύματα καθημερινά. Και εκεί λοιπόν δίνουν διαταγή στο στόλο της Βαλτικής να αποκλέψει. Το στόλο τον είχαν κλεισμένο συνέχεια μέσα. Μια φορά είχαν δοκιμάσει το 16 να βγούνε και είχαν χάσει πολλά πλοία και χιλιάδες ναύτες. Οι ναύτες λοιπόν ξέρανε ότι τέλειωνε ο πόλεμος, ότι έχουν χάσει. Συγχρόνως ξέρανε ότι οι τρελοί θα τους βγάλουν έξω να σκοτωθούν και κάνουν ανταρσία σε δύο πλοία. Σταματάνε τις μηχανές. Τι κάνει το ναυαρχείο, βομβαρδίστε τους λέει, βουλιάξτε τους. Και ξεκινάει η εξέγερση. Οι άλλοι ναύτες λένε εμείς δεν τους βουλιάζουμε. Ξεκινάει να γίνει μια συνέλευση έξω στο Κίελο, που στο εργατικό κέντρο και πάνε να τους σταματήσουν με ένοπλη φρουρά, είχαν όπλα και οι ναύτες, 9 νεκροί, αρχίζει η εξέγερση. Η εξέγερση την πρώτη μέρα στις 4 είναι σε δύο πόλεις, Κίελο και Στουτγκάρδη. Την επόμενη μέρα σε 5, την επόμενη 17, 25, 50, 82, σε 10 μέρες έχει γίνει κόκκινη όλη η Γερμανία. Έχει καταρρεύσει ο Κάιζερ και η στρατηγή του και βεβαίως έχει επικρατήσει, έχει επικρατήσει επανάσταση παντού. Εκεί λοιπόν παραδίδουν την εξουσία σε μια κυβέρνηση η οποία αποτελείται S5 και US5, 3 και 3. Μπαίνει το US5. Εκεί είναι προφανές ότι η του Σπάρτακου, η αριστερή μειοψηφία δηλαδή, διαφωνεί με τη συμμετοχή στην κυβέρνηση και αντί για κυβέρνηση εφαρμόζουν το παράδειγμα της Ρωσίας και καλούνε στην πραγματικότητα για Σοβιέτ. Καλούνε δηλαδή για επιτροπές, κάθε 1000 εργάτες έναν αντιπρόσωπο, κάθε τάγμα έναν αντιπρόσωπο για να φτιαχτεί το κεντρικό Σοβιέτ. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Επειδή δεν μιλάμε για τη Ρωσία,
αλλά μιλάμε για μια χώρα που υπήρχε ένα κόμμα με τα χαρακτηριστικά του S5, αρχίζει η διαδικασία και από πάνω, αλλά και οργανωμένη μέσα στην εργατική τάξη. Οι εργάτες κάνουν την επανάσταση βέβαια, αλλά συγχρόνως δεν ξέρουν τις διαφορές όλες. Και εκεί, στην πρώτη συνεδρία στον Σοβιέτ, στο Σίρκους Μπους κιόλας, λεγότανε, ουσιαστικά οι σοσιαλδημοκράτες με το μηχανισμό τους καταφέρνουν να κυριαρχήσουν κυριολεκτικά. Και όταν τη Ρόζα δεν την αφήσανε καν να πει, και όταν μιλάει ο Λίπκνεκ, ο οποίος καλεί τους εργάτες να μην πιστεύουν στην κατεύθυνση των εκλογών της κυβέρνησης κλπ, αλλά να πάνε για τη Σοβιέτ, από κάτω ακούγεται το ενότητα-ενότητα και επικρατεί αυτό το κομμάτι απέναντι στα υπόλοιπα. Εδώ η κυρίαρχη τάξη αρχίζει να προετοιμάζει το πώς θα τσακίσει την επανάσταση. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στις 22 Δεκέμβρη δίνει εντολή στο Φον Μάχερ, ένα στρατηγό, να οργανώσει από τάξεις αξιωματικών και οπλιτών από τα τάγματα εφόδου τα ελεύθερα σώματα, τα Freikorps, αυτούς που σκότωσαν στη συνέχεια το Λίπνερ και τη Ρόζα, και η μάχη πια περνάει μέσα στο S5. Το U5, η πλειοψηφία, η δεξιά πτέρυγα δηλαδή, στηρίζει κυβέρνηση και εκλογές, η αριστερά ήταν υπέρ των Σοβιέτ και της δυαδικής εξουσίας. Και στο συνέδριο που γίνεται το Δεκέμβρη χάνουν 485-185. Χάνει η αριστερά. Έτσι, για μια ακόμα φορά, οι επαναστάτες βρίσκονται χωρίς κόμμα και μπροστά στα πραγματικά διλήμματα τα οποία βάζει η ζωή και η διαδικασία. Έτσι, στις 30 Δεκέμβρη του 2018, προχωράνε στο ιδρυτικό του Κομμουνιστικού Κόμματος, του K5. Σε αυτό είναι διάφορες ομάδες, όπως η... Εκεί λοιπόν αποφασίζουν 63-23 να απέχουν από τις εκλογές. Αυτό το πράγμα οδηγεί σε ένα κομμάτι το οποίο ήταν οι επαναστάτες συνδικαλιστές βάσης να αποφασίσει ότι δεν συμμετέχει στο K5. Αυτό λοιπόν οδηγεί από τη μια τους σπαρτακιστές σε απομόνωση από τα πρωτοπόρα κομμάτια της τάξης, από την άλλη αφήνει ουσιαστικά την τάξη χωρίς ηγεσία. Το K5 βέβαια για τα δεδομένα της εποχής και τις ανάγκες ήταν μικρό, δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς τον αριθμό, υποθέτουμε γύρω στις 3.000 μέλη, και ήταν σε μια χαλαρή, κατά κάποιο τρόπο, δικτύωση. Στις 4 Γενάρη πια, έχοντας ετοιμάσει και τα Freikorps, η κυρίαρχη τάξη, η στρατηγή μαζί με το S5, οργανώνουν προβοκάτσια για να προκαλέσουν την πρώιμη εξέγερση, κόβουν τον αρχηγό της αστυνομίας, ο οποίος είχε τον Άιφορν, ο οποίος ήταν υπέρ των εργατών σε προηγούμενες φάσεις. Αυτό εξοργίζει κυριολεκτικά την εργατική τάξη. Ο Νόσκε αναλαμβάνει υπουργός άμυνας S5, σοσιαλδημοκράτης, για να παίξει. Κάποιος μάλιστα, όπως έλεγε, πρέπει να παίξει το ρόλο του κυνηγόσκυλου, του Χασάπη δηλαδή. Εκεί γίνεται κάλεσμα για γενική απεργία από επαναστάτες συνδικαλιστές βάσης και το Λίπνετ. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η θέση της ηγεσίας του K5 ήταν ότι είναι πρώιμη εξέγερση. Δεν έχουμε ακόμα την εργατική τάξη μαζί μας. Εδώ είναι οι διαφορές με το να έχεις κόμμα. Από το Φλεβάρι στον Οκτώβρη, στους Μπολσεβίκους, είχανε το Φλεβάρι την πλειοψηφία οι Μενσεβίκοι. Για να πάρουν την πλειοψηφία οι Μπολσεβίκοι, πέρασαν 8 μήνες και δόθηκαν μάχες. Το πραξικόπημα,
τον Ιούλη η πρώιμη εξέγερση, όπου εκεί η γραμμή των Μπολσεβίκων ήταν πώς θα απεμπλακεί η εργατική τάξη, ότι είναι πρώιμη εξέγερση. Εδώ λοιπόν οι Σπαρτακιστές, το K5, δεν είχε στην πραγματικότητα την οργανωμένη δύναμη για να δράσει μέσα στην εργατική τάξη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν μπόρεσε το νέο κόμμα να έχει μια συντονισμένη δράση και έτσι αντί να οδηγήσει τους εργάτες του Βερολίνου έξω από την παγίδα, το K5 ουσιαστικά τους ακολούθησε μέσα σε αυτή. Το είδα, τελειώνω. Η εξέγερση του Γενάρη και το κύμα καταστολής που την ακολούθησε πισωγύρισαν την Επανάσταση, έστειλαν το K5 στην παρανομία και σφαγιάστηκαν περίπου 3.000 επαναστάτες. Βέβαια, η Επανάσταση στη Γερμανία συνεχίστηκε μέχρι το 23, όπου είχαμε αντίστοιχα, όπως και στη Ρώσικη, και προσπάθεια πραξικοπήματος και έχει όλες τις στροφές, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν οι σύντροφοι και μπορούμε να δούμε επιγραμματικά κάποια συμπεράσματα που βγαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, το μεγάλο συμπέρασμα είναι στην πραγματικότητα η ήττα. Δηλαδή η τεράστια αδυναμία σε αντίθεση με τον Λένιν και τους Μπολσεβίκους, δηλαδή το ότι υποτίμησαν και καθυστέρησαν ανεπίτρεπτα την ανεξάρτητη οργάνωση των επαναστατών, το να έχουν τη δική τους φωνή, ένα λάθος το οποίο τους τύχησε όχι μόνο την ήττα της Επανάστασης, αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Βέβαια, για να είμαστε τίμοι με τους συντρόφους, αντιμετώπιζαν και διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή, αυτό που λέμε σε ανεπτυγμένο καπιταλισμό με ισχυρό ρεφορμιστικό κόμμα, είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες συνθήκες που για εκείνη την εποχή αυτά ήταν πρωτοαντιμετωπίσιμα. Από εκεί και πέρα έχουμε και κάποια πιο επόμενα συμπεράσματα. Το ένα είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα. Πώς σταματάνε οι πόλεμοι? Όταν οι μάζες βγαίνουν στο προσκήνιο, αν αφήνανε την κυρίαρχη τάξη και τους στρατηγούς, θα συνέχιζαν το σφαγείο μέχρι τελικής πτώσης. Είδαμε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πώς πήγε η ιστορία. Το δεύτερο, ότι υπήρχε τότε το παραμύθι ότι εντάξει, έγινε επανάσταση στη Ρωσία, αλλά η Ρωσία καθυστερημένη αγροτική χώρα. Στην καρδιά του καπιταλισμού, σε ισχυρή βιομηχανική χώρα, αποδείχθηκε ότι μπορούν να γίνουν και εκεί επαναστάσεις και εξουδετέρωσε και αυτό το μύθι. Το τρίτο ήταν ο κρίσιμος ρόλος των επαναστατών, παρά τις αδυναμίες τους και τα λάθη τους που φάνηκαν. Δηλαδή, η αντιπολεμική στάση, οι απεργίες κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οργάνωση της πρώτης εξέγερσης, οι σωστές απόψεις ενάντια σε εκλογές και κοινοβούλιο υπέρ των Σοβιέτ. Εδώ είναι χαρακτηριστικό, άλλη συζήτηση. Μέχρι σήμερα κατηγορούν τους Μπολσεβίκους ότι κατήργησαν την Εθνοσυνέλευση. Ωραία, στη Γερμανία έγινε το ανάποδο. Τι αποτέλεσμα είχε? Όλα αυτά είναι προφανώς συμπεράσματα τα οποία έχουμε να βγάλουμε, αλλά έχει και κάποια αποτελέσματα. Η ήττα τελικά της Γερμανικής Επανάστασης του 23 σφράγισε ουσιαστικά τις εξελίξεις. Η Ρόζα αποδείχθηκε προφητική στο δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Το 17 ο Λένιν και ο Τρότσκι ήλπιζαν ότι μία συμμαχία ανάμεσα στην κυρίως αγροτική επαναστατημένη Ρωσία και στην βιομηχανική Γερμανία, ότι θα δώσει τη βάση μιας βιώσιμης σοσιαλιστικής δημοκρατίας και θα προωθήσει την επανάσταση. Στο βαθμό που
Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Αυτή ήταν, όχι μόνο απομόνωσε τη Σοβιετική Ρωσία με αποτέλεσμα στη συνέχεια το σοσιαλισμό σε μια χώρα και το σαλινισμό, αλλά έδωσε τη δυνατότητα και στη Γερμανία να έχουμε εξελίξεις όπως οι Ναζί και το επόμενο λουτρό αίματος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία τελευταία φράση. Η Ρόζα και ο Λίπνερ μπορεί να έκαναν λάθη και να μην δημιούργησαν ένα ισχυρό πολιτικό οργανισμό για να κάνουν τις ιδέες τους πράξεις. Αλλά ήτανε πολιτικοί γίγαντες πάνω στις πλάτες των οποίων και σήμερα ακόμα πατάμε για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ.